Γεια σας. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα δούμε πώς να φτιάχνουμε γραφήματα. Ας ξεκινήσουμε με πρώτο γράφημα την αναπαράσταση της βαθμολογίας του α τετραμήνου. Βλέπουμε ότι οι βαθμολογίες των μαθημάτων βρίσκονται στη στήλη D, εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το σημείο. Όμως, για να παραστήσουμε σωστά τα μαθήματα στο γράφημα, θα πρέπει να διαλέξουμε και τις αντίστοιχες ονομασίες των μαθημάτων. Πώς γίνεται αυτό? Ξεκινάμε μαρκάροντας τα μαθήματα και τραβώντας από το πρώτο μάθημα που είναι τα θρησκευτικά και μαρκάροντας μέχρι το τελευταίο μάθημα που είναι η τεχνολογία σε αυτό εδώ το αρχείο με το 19 της. Αφού λοιπόν έχουμε μαρκάρει και έχουμε επιλέξει την περιοχή που θέλουμε, πηγαίνουμε πάνω στο μενού, εισαγωγή και από την εισαγωγή βλέπουμε ότι σε αυτό εδώ το σημείο έχουμε διαθέσιμα εργαλεία για γραφήματα. Ας πατήσουμε αυτό. Και ας επιλέξουμε το πρώτο γράφημα με στήλες. Αμέσως λοιπόν δημιουργείται το γράφημα μας, το οποίο μπορούμε να το επεξεργαστούμε σαν εικόνα. Εδώ πέρα είναι ο τίτλος γραφήματος. Ας πάμε να γράψουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι το α τετράμινο. Έτοιμος λοιπόν ο τίτλος του γραφήματος μας, για να συνεχίσουμε λίγο με την περιοχή γραφήματος. Από εδώ μπορούμε, πατώντας εδώ σε αυτό το σημείο, μπορούμε με δεξί κλικ, μορφοποίηση άξονα, να πάμε να αλλάξουμε στον άξονα μας, παραδείγματος χάρη, τα όρια βαθμολογίας. Δεν πειράζουμε για την ώρα εμείς κάτι εδώ. Πατώντας εδώ σε αυτό το σημείο, στον οριζόντιο άξονα που είναι η τίτλη των μαθημάτων, μπορούμε να μορφοποιήσουμε ακριβώς όπως θέλουμε και όπως μας βολεύει εμάς τους τίτλους των μαθημάτων. Πατώντας αυτήν εδώ την περιοχή, με δεξί κλικ, μπορούμε να αλλάξουμε την επιλογή των δεδομένων μας, να πάρουμε ακόμα και διαφορετικά δεδομένα. Ή μπορούμε να μορφοποιήσουμε την περιοχή των δεδομένων. Παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλουμε να βάλουμε ένα συμπαγές χρώμα για γέμισμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει αυτό. Ή να βάλουμε διαβαθμίσεις. Ακόμα και αν έχουμε δημιουργήσει το γράφημά μας, μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξουμε από την επιλογή των δεδομένων του μέχρι τη μορφή του. Το γράφημά μας μπορούμε να το αφήσουμε στο ίδιο σημείο με το φύλλο εργασίας μας. Διαφορετικά, μπορούμε να το μετακινήσουμε και σε άλλο φύλλο ελεύθερο που μπορεί να έχουμε για αυτό το σκοπό. Παράδειγμα, αν δεν το θέλω σε αυτό το σημείο, κάνω δεξί κλικ στην περιοχή του γραφήματος, πατάω αποκοπή και πάω στο φύλλο 4 που είναι κενό, σε κάποιο σημείο του, δεξί κλικ, επικόλληση. Και να το γράφημά μας λοιπόν έχει εμφανιστεί σε ένα νέο φύλλο μέσα από το αρχείο μας, μέσα στο αρχείο μας. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα γράφημα για το δεύτερο τετράμινο. Για να παρατηρήσουμε τώρα κάτι εδώ. Οι βαθμολογίες του δευτέρου τετραμήνου βρίσκονται στα κελιά ε. Όμως οι ονομασίες των μαθημάτων βρίσκονται στα κελιά της στήλης σε. Εδώ παρατηρώ ότι η περιοχή που θέλω να επιλέξω ονομασίες μαθημάτων και βαθμοί μαθημάτων δεν είναι συνεχόμενη περιοχή. Τι κάνουμε λοιπόν για να το λύσουμε αυτό το θέμα? Μαρκάρουμε, ξεκινάμε να μαρκάρουμε τις ονομασίες των μαθημάτων μας. Έχουμε λοιπόν μαρκάρει αυτήν εδώ την περιοχή και στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, σέρνουμε και μαρκάρουμε και τις βαθμολογίες του β' τετραμήνου. Με αυτό λοιπόν εδώ τον τρόπο μπορούμε να μαρκάρουμε κελιά που δεν είναι συνεχόμενα στο λογιστικό φύλλο. Εφόσον λοιπόν τώρα έχουμε επιλέξει την περιοχή που θέλουμε να παραστήσουμε σε γράφημα, πηγαίνουμε όπως πήγαμε και πριν, εισαγωγή, και πάμε, ας πάμε τώρα να δοκιμάσουμε τα προτινόμενα γραφήματα. Ας δοκιμάσουμε αυτήν εδώ την επιλογή. Και έτσι λοιπόν, έχουμε το γράφημά μας για το δεύτερο τετράμινο. Πάμε να το γράψουμε και εδώ πέρα για να ξέρουμε ποιο γράφημα είναι αυτό. Ωραία. Το οποίο γράφημα μπορούμε να το αφήσουμε εδώ ή να το μεταφέρουμε σε κάποιο άλλο φύλλο από τα διαθέσιμα του λογιστικού μας φύλλου.
Αν για κάποιο λόγο δεν μας αρέσει ή το γράφημα μας με αυτόν εδώ τον τρόπο, δεν έχουμε παρά να κάνουμε αλλαγή τύπου γραφήματος. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι πάμε και διαλέγουμε τρισδιάστατη απεικόνιση του γραφήματός μας με αυτόν τον τρόπο, αν δεν μας ικανοποιεί το προηγούμενο.